Hvala lijepa, dobar dan svima još jednom i pozdravljam još jednom moga prijatelja Kyriakosa Mitsotakisa, premijera Grčke i zahvaljujemo na ovom njegovom drugom posjetu Zagrebu u zadnje 2,5 godine. Η Νέα Δημοκρατία είναι προφανώς μια μεγάλη παράταξη η οποία έχει γαλουχηθεί στο μυρόζο και βγαίνω. Δεν κυβρόμαστε το ίδιο κάνει το Πασόκ. Στους δρόμους στη Σμύρνη και όχι μόνο και σε άλλες πόλεις, διότι είδαν τους λογαριασμούς του ρεύματος να αυξάνονται από την 1η του Γενάρη από 50 έως και 100%. Στους 3-2, στους 30 πόσοι είναι 3 επί 2, 6, έτσι, 30 για 6, 4, 4, 6, 24, πόσο πάρει, ενώ. Όχι, παιδί μου, στους 3, στους 3 έχει, στους 3 έχεις 2. Στους 3 έχεις 2. Στους 3, στους 3 έχεις 2. Στους 30. Α, 60, 60 δια 3, 60 δια 3, σωστά, πόσο είναι 60 δια 3? 10. Μπράβο, 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 μπράβο. Το μαλλί πώς είναι? Θα στηρίξουμε τη ΔΕΗ, γιατί βλέπω ότι έχουμε πολλούς φίλους συνδικαλιστές. Μια ΔΕΗ, με τους οποίους έχουμε κάνει πολλές κουβέντες, έχουμε συμφωνήσει, έχουμε διαφωνήσει, αλλά συμφωνούμε στην ανάγκη να σωθεί η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας. Ο Παρθενώνας τόσα εκατομμύρια χρόνια είναι εκεί που είναι. Και μια κουβέντα που νομίζω έχει τη σημασία της για την ποιότητα της αντιπολίτευσης. Δεν είναι δυνατόν αυτό το ζήτημα να παίρνει την διάσταση την οποία πήρε την ίδια στιγμή που η αντιπολίτευση καλούσε τους οπαδούς της σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Ικαρία. Και ο κύριος Τσίπρας έκανε συναντήσεις σε μαγαζιά, συζήτησε με φορείς σε κλειστά μαγαζιά και προφανώς ήταν παραπάνω από 10 άτομα και δεν φορούσαν και μάσκες. Είδατε κανέναν από τη Νέα Δημοκρατία να το αναδεικνύει? Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Η χώρα χρειάζεται σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση. Προφανώς και υπήρχε ένα πρόβλημα. Τι θα τους κάνετε? Θα πάτε να τους βγάλετε? Τι θα πάτε, τα ΜΑΤ, το στρατό? Τι θα κάνετε? Και μια και μιλάμε για αυτό το ατσάλι, κυρίες και κύριοι, εδώ μέσα χαρτογιακάδες, οι περισσότεροι τουλάχιστον, αυτό το ατσάλι που βγαίνει έχει και σφραγίδα. Αυτό που έφερε δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια έχει και μια σφραγίδα. Ξέρετε ποια είναι η σφραγίδα? Είναι το αίμα 80 ανθρώπων που δολοφονήθηκαν σε εργατικά ατυχήματα και δεν σκοτώθηκαν. Έχει τη σφραγίδα εκατοντάδων οι οποίοι σακατεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια για να βγαίνει ο μαύρος χρυσός, όπως λέγεται το νικέλιο. Είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία που ήρθε στην κυβέρνηση με τη δέσμευση να διώξει όσους παραβίασαν τα σύνορά μας, γιατί αυτό λέγατε. Θα φέρετε τον νόμο και την τάξη και όλοι οι παράνομοι θα φύγουν. Έτσι εξαπατήσατε πολιτικά τους πολίτες προεκλογικά. Είναι δυνατόν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία που ήρθε με κορώνα ότι θα διώξει όσους παραβίασαν τα σύνορα, τώρα εσείς να τους φέρνετε και να τους προσκαλείτε κιόλας να έρθουν επίσημα, νόμιμα να έρθουν στη χώρα μας? Μια συμφωνία με τη Γερμανία λέει ότι θα χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης ένα οικιστικό πρόγραμμα στην Ελλάδα για να βοηθήσει αιτούντες άσυλο που γίνονται πρόσφυγες και αναγνωρίζονται στη χώρα μας να παραμείνουν εδώ. Πηγαίνω σε παρελάσεις και βλέπω μια κοινωνία η οποία μετατρέπεται σε πολυπολιτισμική σιγά σιγά. We're saving people at sea every day. We're granting refugee status to tens of thousands of people. Όλες αυτές το 2007 είχαν μέσα δανεικά και στο βάθος μνημόνια.
Ένα δεύτερο παράδειγμα. Ακόμα σημαντικότερη είδηση θα ήταν ότι σήμερα το ίδιο ακριβώς έργο επαναλαμβάνεται. Νέες σακούλες με νέα δανεικά που φορτώνει η Μητσοτάκης ΑΕ. Δανεικά από ποιον, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από αυτόν δανείζεστε. Την κυρία Λαγκάρτα δανείζεστε. Δεν δανείζεστε από τις αγορές. Το ξέρετε, μην λέτε ανοησίες. Νέες σακούλες λοιπόν με νέα δανεικά, από τα οποία δίνονται κάποια φιλοδορήματα στους πολλούς, παχυλά κονδύλια στους λίγους. Από αυτά τα φιλοδορήματα οι πολλοί θα πρέπει να καταβάλουν τεράστιο κόστος μετά τις επόμενες εκλογές, ό,τι έγινε και το 2007. Ας κερδίσετε τις εκλογές και μετά έχει ο Θεός, θα τα βρείτε με τους δανειστές. Έτσι δεν σκεφτόσασταν τότε. Και εσείς του Πασόκ και εσείς της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι σκεφτόσασταν. Είναι σαν να μην μάθαμε τίποτα από τη χρεοκοπία αυτού του λαού. Αυτό θα ήταν είδηση να υποθεί ότι έχουμε επανάληψη του ίδιου έργου. Βέβαια, δεν είναι είδηση για τα μέσα μαζικής εξαπάτησης μιας ολιγαρχίας που ζει από την ίδια σακούλα με τα ίδια δανεικά, από τα οποία βεβαίως παίρνει τη μερίδα του λέοντος.